Από ευλογημένες παιδικές φωνές πλημμύρισε η αίθουσα Βασίλος Περσινέλλας του Πνευματικού Κέντρου το απόγευμα της Παρασκευής, όπου τελέστηκε η εκδήλωση «Εκκλησιαστικός Λειτουργικός Βίος» της Διεύθυνσης Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, στο πλαίσιο λήξης της φετινής κατηχητικής χρονιάς. Η κατηχητική περίοδος που διανύσαμε είχε ως γενικό θέμα της τον εκκλησιαστικό λειτουργικό βίο. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι τρεις λέξεις για τις οποίες τα παιδιά μας παρακολούθησαν 25 μαθήματα. Ας ξεκινήσουμε από το ουσιαστικό βίος, το οποίο σημαίνει τη ζωή και τη δραστηριότητα του ανθρώπου ή των ανθρώπων. Προκειμένου, εδώ μιλούμε για τον εκκλησιαστικό βίο, τη ζωή της Εκκλησίας, και πιο συγκεκριμένα αυτή δεν μπορεί παρά να είναι λειτουργική, δηλαδή η λατρευτική της ζωή. Η Εκκλησία η ίδια είναι η λατρεύουσα κοινωνία του Τριαδικού Θεού. Την λατρεία την αποδίδουμε εν ενής στόματι και μια καρδία όλοι εμείς που συναποτελούμε και απαρτίζουμε την Εκκλησία, που όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος είναι σώμα Χριστού, στο οποίο ο Θεός έδωσε ως κεφαλή της τον Ιησού Χριστό, την ακατάπαυστη πηγή Θείας ζωής και χάριτος. Ως εκ τούτου, η Εκκλησία του αγιάζει και αγιάζεται, καθώς μεταδίδει την χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας, ως σώμα Χριστού, είναι μια κοινωνία Θεού, αγγέλων και ανθρώπων. Ανθρώπων που είτε έχουν εκπληρώσει την κλίση τους να θεωθούν και έχουν καταστεί Άγιοι με τον αγώνα τους και με τη χάρη του Θεού, είτε βρίσκονται στην πορεία προς τη θέωση ως βαπτισμένα και ενεργά μέλη του σώματός της, του σώματος του Χριστού. Ο εκκλησιαστικός λειτουργικός βίος, το λατρευτικό έργο, έχει ως κύριο τόπο του το ναό, όπου καθημερινά ο χρόνος αγιάζεται και αγιάζει τους πιστούς δια της λατρείας, μέσα από τις ιερές ακολουθίες και τα χαριτόβρητα μυστήρια. Και έτσι, ο χρόνος για τον άνθρωπο μετράει για τη σωτηρία, για τη Βασιλεία του Θεού. Χριστοποιείται, εκκλησιοποιείται ο χρόνος. Εδώ τελούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας και λατρεύουμε τον Θεό. Είναι ιερός χώρος. Ο ναός χωρίζεται σε τρία μέρη. Τον Άρθικα, το Κυρίως Ναό και το Ιερό. Στον Άρθικα ζωγραφίζεται ο Χριστός να κρατάει Ευαγγέλιο και παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας. Στη δυτική πλευρά του Κυρίου Ναού εικονίζεται η κοίμηση του Θεοτόκου. Στο κέντρο του ναού είναι ο Τρούλος. Εκεί ζωγραφίζεται ο Χριστός Πρωτοκράτορας που περιβάλλεται από αγγέλους και προφήτες. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και συνάμα Θεός και εξουσιάζει το σύμπαν. Γι' αυτό το λέμε και Πρωτοκράτορα.